Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλούν σε επιστήμονες τα τελευταία δεδομένα σε σχέση με την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, καθώς και ο χαμηλός αριθμός θετικών κρουσμάτων κορονοϊού στο νησί μας. Ωστόσο, όπως τονίζουν, δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός ή καταστάσεις χαλάρωσης, οι οποίες ενδέχεται να καταστρέψουν τη συνολική προσπάθεια. Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, τόσο του καθηγητή κλινικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γιώργου Σουρβίνου, όσο και του καθηγητή κοινωνικής ιατρικής, Αναστάσιου Φιλαλίθη. Είναι ένας μαραθώνιος, θα έλεγα. Μέχρι στιγμής η καμπύλη αυτή ανεβαίνει, αυξάνεται, αλλά με ένα σχετικά συγκρατημένο τρόπο. Αυτό είναι το θετικό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, και θα πω 2-3 νούμερα. Έχει 5 θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Θα πάω σε άλλες χώρες περίπου αντίστοιχου μεγέθους με εμάς στην Ευρώπη. Βέλγιο, Ολλανδία. 70 και 80 περίπου θάνατοι ανά εκατομμύριο. Φαντάζεστε τι αριθμούς θα έχουμε αν είχαμε αυτούς τους δείκτες στην Ελλάδα. 10 φορές πάνω οι θάνατοι. Επιστήμονες εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι ο αριθμός του κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από το σημερινό και ότι η καλύτερη εικόνα θα σχηματιστεί μέσω των τεστ αντισωμάτων, τα οποία θα ανιχνεύουν ποιοι έχουν νοσήσει και ποιοι έχουν ανοσία. Είναι αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην επόμενη φάση και πρέπει να βοηθήσουν στην επόμενη φάση. Μάλιστα, στη Βρετανία, προχθές ο Υπουργός Υγείας της Βρετανίας περιέγραψε κάτι σαν το διαβατήριο COVID ή αν θέλετε η πράσινη κάρτα COVID, δηλαδή αυτός που είναι γνωστό ότι πέρασε την ασθένεια και έχει ανοσία θα μπορεί να κρατάει σε εισαγωγικά ένα πιστοποιητικό με το οποίο θα κυκλοφορεί ελεύθερα. Χωρίς τεστ δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να μένουμε στα τυφλά. Με την καραντίνα απλά κερδίζουμε χρόνο, αλλά πάμε στα τυφλά. Δήλωσε ο καθηγητής ιατρικής επιδημιολογίας και υγείας του πληθυσμού και στατιστικής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, Γιάννης Ιωαννίδης. Αν κάνουμε μαζικά τεστ και ακόμα περισσότερο ή και παράλληλα κάνουμε αυτό που λέω την τυχαία δειγματοληψία του πληθυσμού, θα ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό που έχει μολυνθεί. Αυτομάτως μας δίνει μια καλή εικόνα για το πώς είναι η πραγματική θνητότητα της λίμωξης και τι σημαίνει αυτό για τα επόμενα μέτρα. Στη διάρκεια της εκπομπής Αντιθέσεις, ο Γιώργος Σουρβίνος αποκάλυψε στον Γιώργο Σαχίνη τη συνεργασία που ξεκινά μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Νιουκάσλ της Μεγάλης Βρετανίας για τη συλλογή δειγμάτων εκπνοής, προκειμένου να διεξαχθούν διάφορα συμπεράσματα για το αν ο ιός τελικά μεταδίδεται και αερόβια στην ατμόσφαιρα ή μόνο κάτω από εξαιρετικά ειδικές συνθήκες σε κάποιες ΜΕΘ. Και θα γίνει μια προσπάθεια και σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή δυνατόν να συλλέξουμε τέτοιου είδους δείγματα και να εξετάσουμε κατά πόσον το προϊόν της αναπνοής θα μπορούσε να περιέχει τον ιό σε τέτοιο φορτίο το οποίο να είναι ανιχνεύσιμο με μοριακή φυσικά μέθοδο. Στο επίκεντρο της εκπομπής βρέθηκε και η περίπτωση με τα 119 θετικά κρούσματα κορονοϊού επιβατών στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, με τους επιστήμονες να απαντούν σε σχετικό ερώτημα του Γιώργου Σαχίνη για το αν τελικά πρέπει να γίνουν μαζικά τεστ στους υπόλοιπους 260 επιβάτες. Σε ένα τέτοιο κλειστό περιβάλλον θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τη μοριακή ανάλυση που έχει γίνει ήδη και θα συνεχιστεί, να γίνει σύγκριση και των λεγόμενων γρήγορων τεστ για να δει κανείς πολύ γρήγορα τα επίπεδα της σωμάτων που έχουν αναπτύξει αυτοί οι επιβάτες σε αυτό το κλειστό περιβάλλον. Είναι ένα άλλο πείραμα εντός εισαγωγικών. Είναι αρκετές μέρες σε έναν περιορισμένο χώρο, διότι αν είναι έτσι, με ποια λογική μένουμε οι υπόλοιποι μέσα στα σπίτια? Εάν υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν τα γρήγορα τεστ και να ξέρουμε πόσοι από τους 260 που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τον ιό, δεν είναι ενεργά περιστατικά, είχαν προσβληθεί, μπορεί να δοθεί απάντηση. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη στα νοσοκομεία, δήλωσε ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης και διευθυντής στη ΜΕΘ του Βενιζελίου, Ανέσης Κιούλπαλης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στη βελτίωση της υγείας 63χρονης από το κρουαζιερόπλοιο Κώστα Βικτόρια, το οποίο είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά του κόκκινου πύργου. Προς το παρόν είναι ελεγχόμενη και αυτό φαίνεται και από τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται, που παραμένουν δηλαδή για νοσηλεία στα νοσοκομεία, που είναι ελάχιστα προς το παρόν. Το πιο σοβαρό κρούσμα είναι η τουρίστρια, η 64χρονη από την Αργεντινή, από το κρουαζιερόπλοιο επιβάτης. Πάει καλύτερα? Ελπίζουμε ότι μπορεί τις επόμενες μέρες να βγει από την υποστήριξη τη μηχανική και να βγείτε και τελείως από την εντατική.